Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Καλαμαριάς, Θάνο Γιαννακό, ο οποίος έχει να μου πει για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση, ένα πάρα πολύ ωραίο event αθλητικό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Καλαμαριά και για το οποίο θέλω να ετοιμαστείτε σήμερα, να πάτε στο σούπερ μάρκετ ή να, όπως μπορείτε να προετοιμαστείτε, για να πάτε κι εσείς, γιατί είναι για πολύ 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 καλό σκοπό. Καλημέρα σας, κύριε Αντιδημαρχέ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε αύριο 8 με 2 στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού? Κοιτάξτε, οργανώνουμε ένα μονοήμερο τουρνουά μίνι βόλεϊ. Βασικά είναι μια πρωτοβουλία της Ακαδημίας Βόλεϊ Κρόνος, στην οποία βέβαια συνεργαζόμαστε σαν Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού. Και βέβαια και με τη συνδρομή και των υπηρεσιών της κοινωνικής πολιτικής και προσωπικά της Αντιδημάρχου κυρίας Ντόντι. Θα υπάρχει ένα καλάθι όπου θα μπορούμε να φέρνουμε κάποια τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο και θα υπάρχει και ένα στάντ από το χαμόγελο του παιδιού που θα μπορούμε να συνδράμουμε και στο χαμόγελο του παιδιού. Θα γίνει ένα τουρνουά μίνι βόλεϊ. Θα συμμετέχουν, θα στηθούν 6 μικρά γήπεδα βόλεϊ, 6 μίνι βόλεϊ γήπεδα, όπου θα συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά 6 ακαδημίες βόλεϊ από 2 ομάδες η κάθε μία. Είναι παιδάκια 8 με 12 χρονών. Θα δοθούν βέβαια κύπελα στους νικητές. Θα συμμετέχει ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Κρόνος, ο Φίνικας, ο Εθνικός Πηλέας, ο Μέγας Αλέξανδρος και η Βεργίνα. Επίσης θα τιμηθούν κάποιοι πολύ σπουδαίοι παγκοσμίου κλάσης αθλητές, ο Χακίμ Ντεσπέιν, ο Ντίας και ο προπονητής ο κύριος Καλματζίδης και πιστεύω ότι θα είναι μια δράση η οποία πέρα από τον κοινωνικό της χαρακτήρα και κοινωνικό σκοπό θα είναι και μια δράση διασκέδασης του κόσμου και ειδικά των μικρών παιδιών. 100 χρόνια φέτος από την κρεαστική καταστροφή, νομίζω ότι η Καλαμαριά είναι στο επίκεντρο, Αντιδήμαρχε, αυτό το χρόνο, καθώς μαζί με την Τούμπα, νομίζω ότι και το Κορδελιό βεβαίως, είναι από τις περιοχές οι οποίες έχουν φιλοξενήσει σε μεγάλο βαθμό, έχουν υποδεχτεί πρόσφυγες και έχουν πολύ έντονο το προσφυγικό στοιχείο. Έχετε ξεκινήσει από το Μάρτιο ακόμα εκδηλώσεις. Τι θα δούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς? Είμαι ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτό, γιατί έχω την τιμή να είμαι ο συντονιστής αυτού του προγράμματος, το οποίο πρόγραμμα της εκδηλώσεων, και θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά και τον Δήμαρχο που μου ανέθεσε αυτή την ευθύνη στην ουσία. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων, παιδιακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, η οποία περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων. Μάλιστα, έχουμε καταθέσει το φάκελο στο Υπουργείο Πολιτισμού εδώ και καιρό και πριν από καμιά 20 μέρες πήραμε και την αιγίδα, δηλαδή όλες αυτές οι εκδηλώσεις τελούν πλέον υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει ήδη αρκετές εκδηλώσεις, όπως μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, η Λαμπαδιδρομία, που έγινε στις αρχές του Απρίλη. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός σχολείων infographic, αφηγηματικού βίντεο. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο κάνει μια σειρά διαλέξεων αφιερωμένες στα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή. Προετοιμάζουμε ένα μεγάλο συμπόσιο μαρμαρογλυπτικής στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ καστικών τεχνών που θα γίνει στο Κόδρα, στο μεγάλο πάρκο Κόδρα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στο πλαίσιο του Παραθυναλώσεις επίσης θα υπάρχουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και στην ιστορική μνήμη. Πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή τι να σας αναφέρω, επίσης υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει ήδη με τα καταστήματα εστίασης της Καλαμαριάς, το 12 μήνες, 12 μνήμες, 12 γεύσεις, που υπό την καθοδήγηση και την επιμέλεια των συνταγών του Βασίλη του Μουρατή, του ΣΕΦ, του γνωστού καλαμαριώτη ΣΕΦ, τα μαγαζιά που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση έχουν στο μενού τους κάποια μικρασιάτικα φαγητά. Επίσης προετοιμάζουμε το Πανελλήνιο Αντάμωμα των Μικρασιατικών Συλλόγων, το οποίο θα γίνει στις 2 Ιουλίου. Φανταστείτε, θα γίνει στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Φανταστείτε ότι θα συμμετέχουν μόνο 800 χορευτές. Οπα. Και βέβαια πλήθος κόσμος θα παρακολουθεί στην εκδήλωση αυτή. Είναι στις 2 Ιουλίου. Είναι πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις μουσικοθεατρικές,
όπως αυτοί που προετοιμάζουμε για τις 30 Μαΐου το Πάρθενη Ρωμανία. Επίσης έχουμε τώρα στις 15 του μηνός μία άλλη θεατρική παράσταση, μουσικοθεατρική παράσταση του Συλλόγου Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρίνης, το Σμυρνέικο Γάμο, ο οποίος θα γίνει στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Είναι πάρα πολλά, τα οποία θα πρέπει να καθίσουμε πάρα πολύ ώρα για να σας τα αναφέρω. Θα δώσουμε επίσης να σας πω ότι, να σας πω ότι κάνουμε μία δράση και με τον ΟΑΣΤ. Έχουν ήδη τοποθετηθεί αφίσες με ποίηση που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ή τέλος πάντων στην ιστορική εκείνη περίοδο του 1922 και γενικότερα στον ελληνικό ξεριζωμό από τις πρωτογονικές θητείες. Υπάρχουν αφίσεις με ποίηση αφιερωμένη σε εκείνη την περίοδο στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Είναι στο πλαίσιο μιας δράσης που την ονομάζουμε «Η ποίηση ταξιδεύει». Ήδη σε 60 λεωφορεία υπάρχουν αναρτημένες τέτοιες αφίσεις και αυτή την εβδομάδα πρόκειται να αναρτηθούν σε άλλα τόσα και πολλά, άλλα. Θα είμαστε εδώ. Μια που μιλήσαμε για ένα αθλητικό γεγονός που θα γίνει αύριο, να σας πω ότι την Τετάρτη στις 5.30 ώρα το απόγευμα, από τις 5.30 μέχρι αργά το βράδυ, θα γίνει ένα άλλο ποδοσφαιρικό τουρνουά, το οποίο θα είναι αφιερωμένο θα είναι ένα ποδοσφαιρικό τουρνά μνήμης επίσης, στο οποίο θα συμμετέχουν 7 συλλογοί με παιδικές ομάδες, εφηβικές ομάδες, παιδιά 12-13 χρονών. Θα παίξουν ένα τουρνά στο γήπεδο του Αριστοτέλη, είναι οι ομάδες της Καλαμαριάς και εκεί θα τιμηθεί μια παλιά και πολύ σημαντική δόξα του Βόλων Καλαμαριάς, ο κ. Νυφαδόπουλος, ο Γιώργος, στο πρόσωπο του οποίου θα τιμηθεί όλη η ιστορία, η ποδοσφαιρική ιστορία της Καλαμαριάς και βέβαια του πιο ιστορικού συλλόγου της Καλαμαριάς, του Απόλλωνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντιδήμαρχε. Θα είμαστε εδώ να θεωρείτε ότι έχετε ανοιχτή γραμμή στον Λίμπερο 107,4 και σε εμένα προσωπικά, για να μας ενημερώνετε για όλες τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχετε στο Δήμο Καλαμαριάς, ένας πολύ αγαπημένος και πολύ όμορφος Δήμος της Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι αξίζει. Τώρα, ειδικά την άνοιξη, νομίζω ότι είστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παραλιακό μέτωπο, ωραία πράγματα να κάνουμε, να δούμε, να ξεκουράσουμε το βλέμμα μας εκεί στην παραλία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.